Σας προανακύλα, θα έχουμε όλη την συζήτηση πάνω στο μεταναστευτικό, το οποίο έχει ανοίξει, θέτοντας την χώρα μας στο επίκεντρο. Να παρακαλέσω τους συναδέλφους στο κοντρόλ, επειδή μάλλον έχω ξεχάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και αυτά τα τεχνικά. Σας τα λέμε όλα εδώ. Είμαστε ειλικρινείς. Κοντά μας έχουμε λοιπόν τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό, που είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Καθώς η αλήθεια είναι ότι η πρόσκληση, κύριε Ζαβέ, είχε να κάνει με όλο αυτό το πλήθος νέων δημοσιευμάτων από το Διεθνή Τύπο, που θέτουν τη χώρα μας σε μια πολύ δυσχερή θέση, δηλαδή ακόμη και μέσα από χώρες της Βόρειας Ευρώπης, οι οποίες δεν έχουν συνδράμει ιδιαίτερα εδώ που τα λέμε στο ζήτημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού, μας βάζουν στο στόχαστρο. Είχαμε και τα ντοκουμέντα μέσα από τη Μόρια προσφύγων μεταναστών, οι οποίοι στην κυριολεξία με τα κινητά τους, αυτό το λέμε για τον κόσμο που ενδεχομένως μπορεί να μην το γνωρίζετε, μέσω της εφαρμογής WhatsApp, κυρίες και κύριοι, δώσαν στοιχεία, εικόνες συγκλονιστικές για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης στη Μόρια, σε συγκεκριμένο συντάκτη πολύ γνωστού site με εκατοντάδες επισκέπτες ημερησίως. Τώρα, κύριε Ζαβέ, θέλω να σας ρωτήσω αν όντως στη φάση στην οποία βρισκόμαστε η χώρα μας πρέπει να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, αν δικαίως λοιπόν κατηγορείται για απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης αυτών των ανθρώπων που η αλήθεια είναι έχουν στηβαχτεί στις δομές. Καταρχήν θα ήθελα να προσθέσω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του δημοσιογράφου, που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι η κηδεία του. Πραγματικά ήταν ένα τραγικό γεγονός και οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Σε σχέση με το ερώτημα που βάλατε, είναι αλήθεια ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο στόχαστρο εδώ και πάρα πολύ καιρό των διεθνών οργανισμών. Πολλές φορές με δική της ευθύνη, πολλές φορές όχι με δική της ευθύνη. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι κάτι καινούργιο το να μας κατηγορούν οι Ευρωπαίοι. Έχει γίνει και το 2008-2009, πριν ακόμη ξεκινήσει η κρίση. Κατά καιρούς, εν πάση περιπτώσει. Έτσι. Βέβαια, ήταν μια υποκριτική προσέγγιση των Ευρωπαίων, διότι γνώριζαν ότι σε ορισμένα σημεία δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα, λόγω της υπερπληθώρας μεταναστών και προσφύγων που ερχόντουσαν προς τη χώρα μας και που φυσικά δεν υπήρχε η δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοιες δομές. Τα τελευταία χρόνια το βιώνουμε λίγο διαφορετικά, γιατί έχουμε ζήσει μια κατάσταση από μια κυβέρνηση η οποία, ενώ παρουσιάζεται κοινωνικά ευαίσθητη, ενώ είχε καταγγείλει όλα αυτά τα γεγονότα, αναγκάζεται τώρα να τα διαχειριστεί και με έναν τρόπο που δεν είναι ο καλύτερος. Και το λέω αυτό διότι εκείνο που είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι χρήματα που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι άλλου είδου βοήθεια ιδιαίτερη, πλην τη συμφωνία με την Τουρκία που πραγματικά λειτουργήσε ανασταλτικά, όλα τα υπόλοιπα δόθηκαν χρήματα τα οποία δεν αξιοποιήθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε. Καθυστερούμε πάρα πολύ στι δομέ, καθυστερούμε πάρα πολύ στι αξιολογήσει, καθυστερούμε πάρα πολύ στο να φτιάξουμε εσωτερικέ δομέ για να μπορούμε να παίρνουμε τα χρήματα. Υπάρχει πάντα και το θέμα του ασύλου, βέβαια, το οποίο λειτουργεί καταλητικά. Κοιτάξτε, το θέμα του ασύλου έχει το εξή πρόβλημα, ότι για να μπορέσουμε να αποδώσουμε σε κάποιον την ιδιότητα του πρόσφυγα, πρέπει να έχουμε τις αντίστοιχες δομές που να λειτουργούν γρηγορότερα. Όταν οι δομές που έχουμε στα νησιά μπορούν μόνο μερικές εκατοντάδες από τους χιλιάδες που έρχονται κάθε μήνα να εξετάσουν τις περιπτώσεις τους, οι υπόλοιποι παραμένουν, έτσι δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η συμφωνία που έχει υπογραφεί με την Τουρκία για να τους επαναπροωθούμε πίσω. Βέβαια, εδώ θέλω να προσθέσω και την υποκριτική, το ξαναλέω, στάση των Ευρωπαίων, οι οποίοι παρότι η συμφωνία προέβλεπε να έχουν πάρει πίσω γύρω στις 160.000 άτομα μέσα στο χρονικό διάστημα που έληξε προημερών η συμφωνία αυτή και πρέπει να αναθεωρηθεί, έχουν πάρει μόνο 32.000. Που σημαίνει ότι και εκείνοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχθούν στο έδαφος τους πρόσφυγες και μετανάστες. Είναι όμως εύκολο να βγαίνουν και να καταγγέλνουν την Ελλάδα, γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτά τα μεγάλα νούμερα. Άρα η πρόταση τους, η οποία είχε ανοίξει και έναν πολύ μεγάλο διάλογο προημερών για κατάργηση του μέτρου των υποχρεωτικών ποσοστώσεων στις μετεγκαταστάσεις. Είδαμε βέβαια την Κομισιόν στα κάγκελα, πολύ σκληρή κριτική. Ξέρουμε ότι υπάρχει ούτως ή άλλως και μία κόντρα μεταξύ των δύο θεσμών και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Τι πάτημα μπορεί να βρει? Είναι κάτι το οποίο τελικά αποφασίστηκε ότι θα εξεταστεί. Το θέτετε πολύ σωστά. Πρέπει να σας πω ότι ο φόβος που υπάρχει είναι ότι πιθανότατα το μεταναστευτικό να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάλυση. Mm. Δηλαδή, οι βασικές αρχές
που ενώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι βασικοί κανόνες, όπως ήταν η συνθήκη του Σέγγεν που άνοιγε τα σύνορα, όπως ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών κτλ. Όλα αυτά μπαίνουν στο περιθώριο. Υπάρχουν κράτη που έχουν ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτές που λέμε οι χώρες του Βίζεγκραντ, αλλά και όπως είναι η Αυστρία και άλλα, που έχουν πάρει τα θετικά από την ένταξή τους και αυτό και έχουν καταφέρει να βελτιώσουν την οικονομία τους, να προχωρήσουν. Δεν θέλουν όμως να αναλάβουν κομμάτι των υποχρεώσεων που τους αναλογεί. Δηλαδή η Ουγγαρία και η Πολωνία αυτή τη στιγμή δεν δέχονται να πάρουν καθόλου πρόσφυγες μέσα από τη συμφωνία που έχει υπάρξει. Για να είμαι δίκαιος βέβαια, πρέπει να αναφέρω ότι στην αρχή της κρίσης και πριν υπογραφεί η συμφωνία, στην Ουγγαρία φτάσανε περίπου 250.000 άτομα περνώντας μέσα από την Ελλάδα και που ζητήσανε άσυλο στη χώρα αυτή μέσα σε διάστημα 1,5 έτους. Κάτι το οποίο τους σόκαρε. Τελικά πόσοι από αυτούς παρέμειναν, στρέφος έχουμε κοιτάξτε, εικόνα. Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν παραμείνει. Το θέμα είναι σε πόσους έχει αποδοθεί το άσυλο, γιατί άλλο το υποβάλλουν φυσικά. Έτσι και άλλο. Κάτω λοιπόν, για να σας φέρω λίγο και στα δικά μας, συγγνώμη που σας διακόπτω, κάτω λοιπόν από 40%. Βεβαίως. Τώρα στα δικά μας, επειδή καλώς κακώς η κριτική γίνεται, βλέπουμε όμως και εικόνες οι οποίες δεν περιποιούν τιμή σε κανέναν. Έχουμε έναν ανοιχτό πόλεμο ανάμεσα στον Δήμαρχο Λέσβου και την ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου. Αλλά αυτό που βλέπουμε είναι τραυματισμοί, φωτιές, μια κατάσταση η οποία φαίνεται ανεξέλεγκτη πια. Ναι, γιατί υπογράφουμε συμφωνίες, τις οποίες ξέρουμε και εμείς ότι δεν μπορούμε να τις κρατήσουμε. Για παράδειγμα, η συμφωνία που έχουμε υπογράψει είναι ότι για να μπορούν να τους πάρουν πίσω οι Τούρκοι και από εκεί να προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να τους κρατάμε στους χώρους που πρωτομπήκανε, δηλαδή στα νησιά. Που λειτουργεί και αποτρεπτικά αυτό. Αυτό δεν λειτουργήσε αποτρεπτικά, απλώς δημιούργησε υπερσυσσόρευση αυτών των ανθρώπων. Και επειδή η αρχική συμφωνία ήταν να γίνονται, να εξετάζονται γρήγορα, γι' αυτό το είπα στην αρχή, οι αιτήσεις τους, ώστε να μπορούμε να τις επαναπροωθούμε, καθυστερούμε να τις εξετάσουμε, γιατί δεν υπάρχουν δομές, γιατί και οι Ευρωπαίοι που είχαν πει ότι θα στείλουν 200 άτομα να συνεπικουρήσουν αυτή τη δουλειά, δεν τους έστειλαν ποτέ. Και αυτή τη στιγμή έχουμε πλέον στην Μυτιλίνη γύρω στις 6.500 άτομα που μένουν σε χώρους που αντιστοιχούν για 3.500 άτομα, αντίστοιχα στη Μυτιλίνη, στη Σάμο και στη Χίο. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν στη Σάμο, από την οποία και κατάγομαι, μπορεί να φιλοξενήσει γύρω στα 1.000 άτομα, αυτή τη στιγμή έχει πάνω από 3.500. Και όταν η πρωτεύουσα του νησιού, εκεί που είναι αυτή, είναι συνολικά 5 με 6.000 άτομα, καταλαβαίνετε ότι οι μετανάστες πλέον στην περιοχή αντιστοιχούν περίπου στον πληθυσμό της πόλης. Άρα η διαβίωση και των κατοίκων είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Ζαβέ, αφού σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας τοποθέτηση. Αυτό το πλάνο, αυτό το νέο σχέδιο, το οποίο φαίνεται να σκαρυφήθηκε εντός εισαγωγικών κατά την τελευταία επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου εδώ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει και την μεταφορά τελικά κάποιων από αυτούς τους ανθρώπους στην ενδοχώρα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε σχετικά κοιτάξτε, με αυτό, κατά σημαίνει μια νέα συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται και παίρνει πίσω αυτούς που από τα νησιά γυρίσανε στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν θα δέχεται να παίρνει πίσω αυτούς που θα είναι στο εσωτερικό της Ελλάδος και που μπορεί να βρίσκονται πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα ή που να μην έχουν χαρακτηριστεί ως πρόσφυγες στην πορεία. Άρα, είναι μια συμφωνία η οποία δεν έχει υπογραφεί από πουθενά. Μια αναφορά έχουμε. Πρέπει να τη δούμε κατά πόσο θα μπορεί να εφαρμοστεί και θα γίνει αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλιώς θα είναι μια εξαγγελία ακόμη. Έτσι. Κύριε Ζαβέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής ήταν κοντά μας, κυρίες και κύριοι.